Η ομάδα De Stijl. Στην Ολλανδία το 1917 εκδόθηκε το περιοδικό De Stijl, που στα Ολλανδικά σημαίνει το στυλ, από τους Piet Mondrian, Theo Vandenberg και τον Bart Vanderleck. Σύμφωνα με τους καλλιτέχνες της ομάδας, υπήρχε άμεση ανάγκη για αφαίρεση και για απλοποίηση. Υπήρχε άμεση ανάγκη η τέχνη να δομηθεί με απλές γεωμετρικές φόρμες. Η ενότητα που θα προέκυπτε από τις απλές γεωμετρικές φόρμες ήταν η ιδανική τέχνη για την εποχή. Ό,τι δεν υπάκουε σε αυτή την ενότητα θεωρήθηκε και ονομάστηκε μπαρόκ, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε φλίαρο. Η επιθυμία της ομάδας ήταν να εναντιωθεί η τέχνη στον ατομικισμό και στον υποκειμενισμό και να βρεθεί ένα οπτικό λεξιλόγιο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές της τέχνης. Ο λόγος αυτής της αναζήτησης για μια τέχνη αντικειμενική και οικουμενική ήταν η αντίδραση στην καταστροφή που είχε επιφέρει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, στον πόλεμο είχε οδηγήσει η θεματογραφία, οι ψευδεστήσεις των αναπαραστάσεων, αλλά και η υποκειμενικότητα των έργων της τέχνης. Αυτά τα στοιχεία έπρεπε να εξαλειφθούν από τη ζωγραφική και από τη λειπτική, γιατί μόνον έτσι θα μπορούσε να προληφθεί άλλη παρόμοια τραγωδία. Η τέχνη δεν έπρεπε να είναι συναισθηματική. Έπρεπε να βασίζεται στα καθαρά ορθογώνια σχήματα, στους κύβους, στις ευθείες τις κάθετες και στις οριζόντιες και στο καθαρό χρώμα, δηλαδή στο κόκκινο, στο κίτρινο, στο μπλε. Κύριος εκπρόσωπος του κινήματος είναι ο Piet Mondrian. Ο Mondrian πέρασε από το συμβολισμό, ύστερα από το φοβισμό και τον κυβισμό και τέλος έφτασε στο σκοπό του, τον οποίον καθόριζε ο ίδιος σε ένα γράμμα που είχε στείλει το 1914. Εισαγωγικά. «Επιθυμώ να πλησιάσω όσο περισσότερο μπορώ την αλήθεια και γι' αυτό αφαιρώ τα πάντα μέχρι να φτάσω στη θεμελιώδη ποιότητα των αντικειμένων». Η τέχνη του πάντοτε συνοδεύτηκε με τις φιλοσοφικές και τις πνευματικές του ανησυχίες. Συνδέθηκε με το θεοσοφικό κίνημα της Έλενα Μπλαβάτσκι, όπως άλλωστε και ο Καντίνσκι, και έγινε μέλος της Ολλανδικής Θεοσοφικής Αδελφότητας. Το 1909 ήρθε σε επαφή με τη θεωρία του μαθηματικού και θεοσοφιστή Μάθιου Χιουμπέρτους Ιωζέφους Σένμεκερς. Ενδεικτικές είναι οι αντιλήψεις του για τη διαμόρφωση της τέχνης του Mondrian. Διαβάζω. «Οι δύο αντιθετικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη γη είναι η οριζόντια γραμμή της δύναμης, που είναι η πορεία της γης γύρω από τον ήλιο, και η κάθετος, βαθιά χωρική κίνηση των ακτινών που πηγάζουν από το κέντρο του ήλιου. Τα τρία κύρια χρώματα είναι το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο. Αυτά είναι τα μόνα υπάρχοντα χρώματα. Το κίτρινο είναι η κίνηση της ακτίνας. Το μπλε είναι το αντίθετο του κίτρινου. Το μπλε είναι το σύμπαν, είναι γραμμή και οριζοντιότητα. Το κόκκινο είναι εκείνο που συμφιλιώνει το κίτρινο και το μπλε. Το κίτρινο ακτινοβολεί, το μπλε υποχωρεί, το κόκκινο πλέει». Στα έργα του Mondrian κυριαρχούν ακριβώς οι ίσιες μαύρες γραμμές και τα καθαρά, κυρίαρχα χρώματα, δηλαδή το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Το ωραίο για τον Mondrian βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την καθαρότητα των σχημάτων, γιατί αυτά παραπέμπουν στην επιδίωξη μιας ζωής που θέλουμε να είναι καθαρή και υγιής. Το 1920 ο Mondrian αφιέρωσε το φυλάδιο «Le Neoplasticisme», ο νεοπλαστικισμός δηλαδή, στο μελλοντικό άνθρωπο. Σύμφωνα με τον Mondrian, ο μελλοντικός άνθρωπος είχε ανάγκη από πνευματικές αξίες, οι οποίες θα εκφράζονταν καλύτερα με την τέχνη της απόλυτης καθαρότητας. Μια τέχνη που θα βασιζόταν στις καθαρές γεωμετρικές μορφές και στα βασικά χρώματα. Στο κείμενο αυτό υποστηρίζει ότι η τέχνη μπορεί να γίνει οδηγός της ανθρωπότητας. Ότι η τέχνη μπορεί να οδηγήσει στην αρμονία, πέρα από τον υποκειμενισμό του ατόμου και τα τυχαία φαινόμενα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Mondrian βρέθηκε εξόριστο στην Αμερική. Εκεί ανακάλυψε τους ανήσυχους ρυθμούς του boogie-woogie και τους ρυθμούς της jazz μουσικής.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την αυστηρή τυπολογία των προηγούμενων έργων του, δηλαδή από τις αυστηρές μαύρες οριζόντιες και κάθετες γραμμές, και να δημιουργήσει πίνακες στους οποίους τα σχήματα μικραίνουν, προστίθεται λίγο χρώμα και δημιουργείται η εντύπωση αυτής της δόνησης που υπάρχει στη σύγχρονη Μητρόπολη από φώτα, μουσικές και θορύβους. Οι αρχές της ομάδας του De Stijl βρήκαν πολύ μεγάλη απήχηση σε πολλούς καλλιτέχνες τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Ρωσία. Ο Theo Vandersberg δίδαξε στη σχολή του Bauhaus και εκεί άσκησε πολύ μεγάλη επιρροή στην αρχιτεκτονική, στη διακόσμηση, στο σχεδιασμό του επίπλου και στον βιομηχανικό σχεδιασμό.